Δηλαδή, τώρα που ο καιρός άρχισε να ψυχραίνει, ξεκίνησε και η κίνηση για τα χειμερινά στα εμπορικά καταστήματα. Παρά τα όποια προβλήματα οι έμποροι αισιοδοξούν, ενώ και οι τιμές είναι ανάλογες με την οικονομική κρίση. Είναι σαφές ότι τώρα μπαίνοντας στο φθινόπωρο υπάρχει μια αλλαγή κλίματος τόσο στον καιρό όσο και στον κόσμο και υπάρχει μια τάση να γίνουν κάποιες αγορές επιπλέον. Σαφώς η περίοδος που ζούμε είναι δύσκολη, τα προβλήματα είναι γνωστά, η κρίση είναι δεδομένη, αλλά εμείς ευελπιστούμε ότι η αγορά θα κρατήσει τις αντιστάσεις που χρειάζεται και ο κόσμος θα ανταποκριθεί και αυτός σε αυτό, ώστε να όλοι μαζί να μπορέσουμε να σώσουμε αυτό που λέμε οικονομία. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε πανικός, ούτε απελπισία. Νομίζω με προσοχή και με μετριοπαθείς κινήσεις όλοι να τα καταφέρουμε. Σε σχέση με πέρσι, χειμωνιάτικα, οι τιμές σου είναι αυξημένες, παραμένουν ίδιες. Τώρα αυτό είναι στην οικονομία γενικά υπάρχει μια τάση τώρα από πληθωρισμού, σε χώρους βέβαια που υπάρχει ανταγωνισμός. Στο ρούχο και γενικά στο εμπόριο, σε όλους τους κλάδους σχεδόν, υπάρχει πάρα πολύ έντονος ανταγωνισμός και ταυτόχρονα με τη μείωση των εισοδημάτων, αυτό έχει δημιουργήσει μια τάση από πληθωρισμού. Και γι' αυτό όλοι οι συνάδελφοι και προσανατολίζονται είτε στις χαμηλότερες τιμές ή σε προϊόντα άλλα προϊόντα τα οποία έχουν χαμηλότερες τιμές, ώστε να ανταποκρίνονται και στην υποτίμηση του εσωτερικού. Του εσωτερικού εθνικού προϊόντος. Έτσι, υπάρχει σαφώς μια τάση στο δικό μας κλάδο, του εμπορίου, για βελτίωση τιμών, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κόσμου. Γενικά, υπάρχει μια αισιοδοξία στους εμπόρους για μια καλή χρονιά. Ναι, τώρα αισιοδοξία δεν μπορούσα να πω ότι υπάρχει. Για τα πράγματα είναι δύσκολα και οι στιγμές που περνάμε είναι κρίσιμες. Δηλαδή, το περιβάλλον είναι απόλυτα μεταβλητό, κάθε μέρα αλλάζει. Και έτσι, θα έλεγα ότι υπάρχει περισσότερο μια μηχανία. Αλλά σαφώς δεν μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα με καταστροφική έτσι, προοπτική, γιατί αλλιώς καλύτερα να τα κλείσουμε τα μαγαζιά μας από τώρα και τελειώνουμε. Εγώ συστήνω ψυχραιμία, να γίνουν οι κινήσεις από τον καθένα που θα έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ελπίζουμε και η πολιτική μας ηγεσία να ανταποκριθεί στις κρίσιμες αυτές τις περιστάσεις, ώστε να περισσώσει την οικονομία και τη χώρα. Γιατί άμα καταστραφεί η χώρα και η οικονομία, μετά θα υπάρχει και κανένα θέμα συζήτησης.